και το παιχνίδι αρχίζει για την Α1 κατηγορία και ένα αναβληθέν θα πω εγώ της 19ης αγωνιστικής. Για την Α2, συγγνώμη, και το πρώτο γκρουπ είναι το παιχνίδι, η αναμέτρηση ανάμεσα σε Αθήνιαν Γόριος με αυτό το κίτρινο μόβ και τους Αρώνι Χόρνατς φοράνε τα γαλάζια. Αυτό νομίζω είναι ήδη δεύτερη. Οι Χόρνατς, νίκη ήταν, νομίζω τερματίζουν δεύτερη. Από την άλλη μεριά, οι Warriors έχουν εξασφαλίσει τη θέση στα play-off, αλλά θα παλέψουν για μέχρι και την τρίτη θέση της βαθμολογίας. Το πιο φαρό βέβαια θα δέσουν τέταρτη-πέμπτη, μπορούν και τρίτη βάση συνδυασμών, η οποία είναι λίγο δύσκολη. Μια πολύ καλή ομάδα, οι Athenian Warriors, που βασίζονται στην αμυντική δυνότητα όλων και το επιθετικό ταλέντο του Λουβάρη. Αυτά λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά. Το τρίποντο του ανάστοχο, την μπαλά εκεί ο Λούβαρης που κάποτε αγωνίζεται με το 0, κάποτε με το 21. Το 21 σήμερα κερδίζει το φάουλ. Το καλάθι δεν μετράει, το φάουλ είναι χαμηλά και η κατοχή παραμένει για τους Warriors. Μπαλά στον Κατσανάκη. Γαλάνης θα περάσει την πάσα. Γίνει φάουλ, πρέπει να είναι και βολές σωστά για τον Κασανάκη με το νούμερο 7. Από τον Παπαδόπουλο. Παπαδίδης κάνει πάλι την μπάλα, προϋποθέσεις συνδυασμού. Κατσανάκη στο lay-up, τελειώνει τη φάση. Από το κυβρικό σέο, μπαλά τώρα στα χέρια του Λουβάρη. Γαλάνης πάνω την ο Φιλιππίδης. Αστοχή ο Γαλάνης, το rebound είναι αμυντικό. Ορφανίδης, ο Φιλιππίδης. Δεν υπάρχει φάουλ, θα καταλάβουμε τα πριν. Ορφανίδης, άστοχο τρίποντο το ριμπόλ από τον Λουβάρη. Κάνει την μπάλα, την πιάνει ο Κατσανάκης. Νανούσης. Με τα μπλότα για να φτάσει ο Νανούσης. Ορφανίδης. Σουτ. Έτσι θα από τον Συγκρικό Σέο. Τη δεύτερο τρίποντο για σήμερα. Αλλά θα φύγει πάλι του Λουβάρη. Τους κρατάει, θέλει να διεισδύσει, θέλει να γυρίσει. Το
κρυώνει στο παρκέ. Το Σταυροκυριακόπουλος. Μανούσες. Άλλη μια δύσκολη ενέργεια. Θα πάρει το πιστικό ρεπάν, θα σπρώξει το λάθος λίγο. Μπορεί να ψωρεύει γιατί αυτή είναι η συμπαθή σήμερα. Λογικό. Φιλιππίδης. Παπαδόπουλος. Σε ένα fade away μέσα. Μπράβο ρε! Του βάλεις. Να νούσεις. Θα πάρει το τρίποντο, το ριμπάν από τον Βριώνη. Μάλλον από τον Μενανούση. Ο Φανίδης, ο Φιλιππίδης Βριώνης τώρα, ο Παπαδόπουλος. Του δίνουμε χώρο αυτή τη στιγμή αυτή τη φορά. Για το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Να λέω αναβλητέ της 11ης αγωνιστικής του σημερινού. Κάτσε δύο πολύ δυνατές ομάδες που έχουν εξασφαλίσει στο play-off. Νομίζω η χώρα της έχουν εξασφαλίσει και τη δεύτερη θέση. Μανούσης, αστοχή, το rebound είναι αμυντικό. Ορφανίδης, Φιλιππίδης. Το ριμπάουντ από το Γαλάνη. Λούβαρης. Νανούσης θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Το ριμπάουντ από τον Βριώνη. Θα πάρει μόνο στο rebound. Κοιμήθηκαν εδώ οι Hornets και θα βάλει το καλάθι με την δεύτερη ευκαιρία που δούλεψε μόνο στο τον εαυτό του. Άλλο ένα τρίποντο που δείχνωσε, το τρίτο του για σήμερα. Τον αφήνουν μόνο του και αυτός τους τιμωρεί. Νούσης, Περάτης. Αλλαγή κατοχής. Συνεχίζεται η άμυνα ζώνη στον Warriors που δεν τους έχει βοηθήσει καθόλου. Κατσανάκης έχετε τον μπλοκ από τον Παπαδόπουλο, το rebound είναι αμυντικό. Κυβρικοσέως, δεν περνάει πάνω στο Φιλιππίδη, έχει βγάλει ο Χαλάνης. Το κακά εκτελεσμένο τρίποντο. Ορφανίδη. Την μπάλα στην χέρια του Κατσανάκη. Νανούσης στο lay-up. Ούτε τώρα. Πολύ κακιά δομημένες οι επιθέσεις των Warriors. Time out, επιστρέφουμε. Το σκορ ανάμεσα στις ομάδες που είναι τόσο τώρα από σένα, από το site. Γιατί ο Πίνακας είναι πολύ κακαστημένος από το πουλικάμερα και εδώ πουλικάμερα.
ένα πολύ ωραίο bet. Νιβί με διαφορά είναι το τρίο τρίποντο του Κυβρικοσέου ασυζήτητη. Τρία ελεύθερα τρίποντα. Πολύ κακή άμυνα και στις περιπτώσεις από τους Βόρειους που έχουν αφήσει με καθώς και έχουν, θα πω, πληγωθεί από αυτό. Μπάλα τον Φιλιππίδη. 10-13 λοιπόν είναι το σκορ. Από το τρίποντο από το Βριόνι με το rebound να είναι από το Περάλι με το Βριόνι να είναι νομίζω και από τους λιγότερους από την ομάδα, αλλά βγαίνει μια άλλη, είναι οργανωτής. Αυτός που κανονίζει αλλαγές είναι και παίκτης και προπονητής. Αυτή είναι η δουλειά του. Και αν δεν ήταν αυτός το ρόλο, δεν θα είχαν αυτή την επιτυχία που έχουν οι Hornets στον δεύτερο γύρο. Όπως έχουν κερδίσει όλους, έχοντας χάσει νομίζω μόνο ένα μάτς ή δύο. Τους πάει πώς το έχουν χάσει. Και δεν θυμάμαι αν έχουν χάσει ποτέ τους άλλους. Φιλιππίδη θέλει να γυρίσει. Άλλη μια δύσκολη ενέργεια από τον Κασανάκη. Το λοιπόν ότι είναι αμυντικό συνδυασμό. Το λέει από τον Φάλο Αρχανίδη. Θα σου πάρει και μια βολή. Τέσσερα δεύτερα. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Θα βάλει τον μπάζερ τέλος πρώτης περίοδου. Αρχίζει λοιπόν το δεύτερο δεκάλεπτο. 12-18 είναι το σκορ. Μπροστά με 6 πόντους οι Hornets. Βριόνης. Την μπάλα στα χέρια του Παπαδόπουλου από την πάσα του Χατζηκυριακού. Το λέει από τον Παπαδόπουλο σε αυτοχή. Από Περάτη συνεχίζει τον Παπαδόπουλο, αλλά στο κύριο μπάλ από τον Χατζηκυριάκο συγγνώμη. Την μπάλα τώρα στα χέρια του Βριόνι, ο Βριόνι θα πασάρει στον Ορφανίδη. Και θα πει το καλάθι. Thank you.
Συνεχίζουμε λοιπόν. Warriors με την μπάλα. Ζαχαριάδες. Λούβαρης θέλει να γυρίσει και το μισμάτς τελειώνει με πολύ αντιφάση. Συγκρίνονται από ένα τρίτο χωρίς να συνεχίσουν και ευκολία. Χωρίζουν και 10 πόντους του λόγος. Καλή η πάσα, είδε το μισμάτς εδώ. Ο παίκτης των Warriors. Δεν θυμάμαι ποιος για τον αλήθεια. Ας το εγώ το τρίποντο. Από τον Φιλιππίδη. Η πάσα στο Χατζηκυριάκο για το τρίποντο. Το κλείνει άστοχο, το ρυμάνο του Νέα Μεγικό. Έξι εναντίον επτά το σημερινό παιχνίδι. Μασανάκης, Γαλάνης. Να γυρίσει, κακό, πολύ κακό το λιωμά από τον Γαλάνη. Ο οποίος πάει κάτι στο φάουλ. Και τέλος, με το λέει από Ορφανίδης, είπε τώρα. Δεν είναι σήμερα που είναι Ορφανίδης. Πρέπει στα πρώτα 13 λεπτά του αγώνα. Χατζηδιάκος, φάουλ από το νούμερο 10. Ορφανίδης, Φιλιππίδης, παίρνει σωστά τα βήματα και βρίσκει το φάουλ. Είναι δύο βολές λοιπόν. Βολές για τον Φιλιππίδη, αργό το δεύτερο δεκάλεπτο. Συγγνώμη, Ορφανίδης. Η Κουτσόλα, νομίζω Τσόλας λέγεται, τόσο τσάχος τον χώρα στο ζουδάκι τρίποντα. Έχουν επιστρέψει στο παιχνίδι. Έχουν κάνει στήτη παρουσία της Warriors, οι οποίοι χρειάζονται την νίκη περισσότερο. Από τους κόντες που νομίζω έχουν εξασφαλίσει, θα λέω, τη δεύτερη θέση. Με το lay
3 από ωραία ορφανή στον Παπαδόπουλο. Αυτό σηκώνεται και στο 2-3. Φανόντας έτσι πόντους με 2 σουτ και ένα τύπ κάτω. Ας πούμε, όχι τύπ, πιο πολύ follow ήταν. Μέχρι το lay-up, το rebound είναι ωραία μετά του Παπαδόπουλου. Λούβαρης και βάζει την μπάλα εκεί που πρέπει για τους Warriors. Το rebound είναι αμυντικό, Κατσανάκης. Κατσανάκης στο Ζαχαριάδη. Φιλιππίδης. Αμυντικιάδη. Πετάει την μπάλα για να το φέρει πολύ. Καλά φύγει από το Λούβαρη 28 λοιπόν τώρα. Ωραίο παιχνίδι ψηλό. Τουρμάνι των εναλλαγιών πάντα του σκόρου. Βριώνης. Μιλιακόπουλος πάλι Βριώνης για το σκόρο. Τα ενία του αγώνα ακόμα. Παπαδόπουλος. Άστοχο πάλι το rebound από κανέναν, η μπάλα περνάει εκτός και η κατευθύνη για τους Warriors. Δέκα από τους Ολούβαρες και δέκα ο Κατσανάκης για τους Warriors από τους 22-2 είναι ο Μανούσης. Ο Κόβο Παδόπουλος 6, ο Φιλιππίδης 9, 3-4 και 5 ο Ορφανίδης για τους Hornets. Με τη βοήθεια του Βριώνη. Ένα και 35 για το ημίχρονο. 12 λεπτά πραγματικά το 10 λεπτό. Είναι ο χώρος, είναι καλό, δηλαδή κυλάει ωραία το παιχνίδι και το τύπο που χρειάζεται. Τρίποντα αυτή τη φορά από τον Ορφανίδη. Είναι πολύ κακή η άμυνα των Warriors. Οι Warriors όπως κάνουν στον Ισκάδη, πήρε σε αρρώτο ρε πόδι στον Αφράλη στην άμυνα. Όσο και να βάλεις, θα φας ακόμα περισσότερα. Φάουλ από τον Βριώνη. Yeah.
μπαταρία, τα λένε δύο παίκτες μεταξύ τους. Βγαίνει ο εκνηδιασμός σε πρώτο χρόνο γιατί σε δεύτερο έργα τον Σούπερ Παπαδόπουλες για να τελειώσει τη φάση. Πάρα πολύ ωραία εργασία για τους Hornets, οι οποίοι διαθέτουν πάρα πολύ ταλέντο. Δηλαδή όλοι οι παίκτες είναι καλοί σε κάτι και χρησιμεύουν, ενώ ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του πολύ σωστά. Χρειάζεται όλοι να σκοράρουν. Σήμερα το πρώτο σκόρ τον έχουν οι Κυριακοσέρας και ο Παπαδόπουλος. Να το σπάει ο Βρύνης με το rebound. Αφήνει στον Ορφανίδη, κακή πάσα. 7,9 κάτω το ημίχρονο. Κατσανάκι. Θα σπάρει δύο βολές. Προλαβαίνει το χρόνο, πολύ δυνατό το σουτ, τέλος πρώτη μου χρόνου. Το 5-35 λοιπόν το σκορ. Οι Five Hornets όχι ότι κάνουν κάτι καλύτερα. Στην κυρίες οι ομάδες είναι πολύ καλές. Αυτό είναι μια διαφορά, ότι οι Hornets δεν πέσουν να από τον coach παίκτη πρόεδρο Βριώνη, αυτός το οποίο δράσει με τους προπονητές. Αρέσουν τους. Λουβάρης κερδίζει το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Από το λέω από τον Κοτσανά που είναι πρώτο σκόρ του αγώνα. Ορφανίδης, πάλι ο Ορφανίδης από τον Φιλιππίδη, μπάλα στον Κυβρικοσέο, στον Κυριακόπουλο, συγγνώμη, το τρίποντο είναι άστοχο από τον Φιλιππίδη, τελειώνει τη φάση ο Κυβρικοσέος, φτάνοντας τους 11 πόντους τώρα. Από τους Warriors Κυβρικοσέος, Φιλιππίδης. Κυβρικοσέος πάρει ελεύθερος. Το rebound ψηλά από τον Περάτη και ο Λούβαρης στον ενδιασμό. Πολύ καλό τελείωμα. Κλείνεται εκεί, ο Περάτης τον βοηθάει. Come on.
τον χαλάνε. Δεν υπάρχει φάουλ. Μέχρι το lay up τελειώνει ο Περάτης, καλά του και φάουλ. Θα σου κάνει μία βολή. Και πολύ καλά. Θα κάνει ωραία φάση. Και αντένα 39 λοιπόν το σκορ και μία βολή για τον Περάτη. Πλησιάζουν ακόμα περισσότερο γόρος, μία βολή για τον NJ. Πάρει το jump shot, ας πάνε να κάνει αυτά. Δεν το λάβω, το βάλω πριν το πω. Time out corners. Έχουμε επιστρέψει ένα time out από 35-25, 37-39. Τέσσερα δευτερόλεπτα, Βριώνης κάτι πρέπει να κάνει, βρίσκει το Φιλιππίδη, καληνύχτα. Το λαβαίνει όμως ο Φιλιππίδης, δεν το περίμενα, Λούβαρης στο rebound. Προποθέσεις ευνηδιασμού, Κατσανάκης, θα σωθεί μόνος του το rebound από το Φιλιππίδη. Βριώνης με τα μπλοκ είναι η λύση στους Hornets, οι οποίες τελευταίες επιθέσεις έχουν πάρει στην τελευταία δεύτερο και τι το κάνουν, θα θέλουν αυτό, αλλά επειδή έτσι καθίσει η άμυνα. Τον Warriors που δεν ξέρω αν έτσι είναι. Τον διαβολητέ πέτει την άμυνα, μπορεί να καταλάβουν και μόνοι τους, αλλά έχουν ανεβάσει πάρα πολύ την αμυντική τους δραστηριότητα. Πάρα πολύ όμως. Να το τρίτο το περάτη είναι κακό. Θα νούσεις τον Κατσανά και τον Πεκούσο λέει αυτό, πάνω από τον Βριώνη. Σουτ άστοχα από το Βριώνη, ριμπάν από το Λούβαρη. Για να δούμε. Λούβαρη θα προσπαθήσει να κάνει ένα γκολ. Δεν είναι κάτι το Φιλιππίδη που στείλει ωραία. Ο Φιλιππίδη θα υποχρεώσει σε ένα δύσκολο σουτ. Το ριμπάν τώρα από τον Κατσανάκη έχει κατεβάσει τέμπο η ομάδα των Γόριων. Θα ακολουθούν οι Hornets. Ο Βριώνης. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει 37-41 το σκορ. Ο Βριώνης είναι εκτός.
μην είναι κάτι τόσο σοβαρό. Δεν ξέρω, τα πλευρά κόμπανε. Δεν μπορώ να ξέρω περισσότερα. Βέβαια ήταν μια πορεία που πήγε ανάσα. Πολλά παίζουνε. Σίγουρα ήταν κάτι εσκεμμένο. Να το τώρα για να προχωράει μια χαρά. Σουτάρει ο Φιλιππίδης για τρεις. Σημαντικό συντριβόντων για το 37-44 τώρα. Κατσανάκης. Τις επιλογές που θα πάρει το τρίποντο Κατσανάκης είναι καλό σούτερ, το βάζει. Το ριμπάουντ από τον Ανούση. Βλέπει ο Κυριακόπουλος. Ανούση στον εμφυλιασμό. Μέχρι το lay-up. Τελειώνει την φάση. Ο Λουβάρης. Ο χρόνος κυλάει, Φιλιππίδης θέλει να σουτάρει στα 2 δευτερόλεπτα. Κάνει airball και η κατοχή είναι κατά τους χώριους. Λίγο μου την παροδοχή, αλλά... Γαλάνης με το χου. Ορφανίδης στο Φιλιππίδη. Φιλιππίδης. Το σουτ είναι άστοχο. Το rebound από τον Παπαδόπουλο. Το καλάθι θα μπει. Λουβάρης. Θα πάρει το τρίποντο. Για δύο λέει ωραία. Δεν μπαίνει να νούζει στην εκεί. Έρχεται σαν τρίλερ, τελειώνει τη φάση. Θα βάλει και το καλάθι. Ορφανίδης. Το rebound είναι αμυντικό, Κατσανάκης. Κατσανάκης κρατάει. Γίνεται το λάθος, προϋποθέσεις αθλητιασμού. Ορφανίδης το lay-up δεν θα το βάλει. Νούσης ωραία στον Κατσανάκη, δεν μπορούσε να σηκωθεί αυτός. Όλος ο χρόνος ουσιαστικά είναι για τους Warriors. Ο Κατσανάκης στα 8 δεύτερα. Απίστευτο καλάβι, ανάποδο λέει από τον Κατσανάκη. 2 δευτερόλεπτα. 1 Κυβρικοσέως, τέλος τρίτης περίοδου. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Σκορ θέλουμε να δούμε λίγο, ο Φιλιππίδης κάνει τα δικά του, θα δώσει στον Βριώνη. 50-46 το σκορ μπροστά είναι η Warriors, ο Κατσανάκης δεν πιάνει την μπάλα. Έχουμε αλλαγή. Κατοχής ή όχι. Thank you.
Γιάννης Φιλιππίδης θέλει να γυρίσει. Γκολ φάουλ από τον Γαλάνη. Από εδώ δεν είδα. Μία βολή για τον Φιλιππίδη. Το rebound ο Κυπρικοσέος Παπαδόπουλος. Σούντα από τον Φιλιππίδη για 2. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Rebound από κανένα. Έχει χάσει ο Περάτης. Κατοχή ακόμα Χόρνατς. Κατσανάκη στον Λούβαρη για 2, το καλάθι μετράει. Θα κάνω μια κατάθεση. Έχω το ένα μου που λέει να χωρίσω ρε που βλέπω, αλλά τον κάτω τον έχω αγαπήσει. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν έχω τους άλλους, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Είναι απίστευτος και γυρίζεται πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι. Αυτό το κόμπο αυτή οι δύο είναι πάρα πολύ καλή διάδα. Γνώμη μου, δεν ξέρω τι θα σκεφτείτε το πρωί, το απόγευμα θα δείτε το βίντεο, μπορείτε να με κλείσετε κιόλα. Νομίζω είναι πολύ καλή διάδα έτσι που σημαίνει. Άστοχο ο Καθανάγη δεν μπορεί να τα βάλει όλα, βάλε εκτό από τον Περάτη. Κοσέος Φιλιππίδης θα πάρει την μπάλα. Πάσα στο κενό. Δεν θα προλάβει ούτε ο Περάτης ούτε κανένας. Η κατοχή είναι για τους Warriors. Το lay-up, Ζαχαριάδης, αστροφή μόνος του, Βριώνης. Παπαδόπουλος, Φιλιππίδης. Φιλιππίδης έχει πάρει το ρόλο του Παπαδόπουλου σε πρώτο χρόνο. Και βάζει τα καλάθια. Το καλάθι δεν θα μπει, ο Ζαχαριάδης έχει την μπάλα. Ζαχαριάδης. Thank you.
Λούβαρη που προσπαθεί πάρα πολύ και σήμερα περνάει όλους πάνω το βάλει καφέ, τι να πω. Πάσα στον Ορφανίδη, ο οποίος δεν έχει πάρει πολύ σήμερα. Βιώνης κρατάει. Το φωτό σου, το rebound είναι αμυντικό, Κατσανάκης, διαφορά στον πόντο. Χωρίς να μετρήσουμε φυσικά αυτό το πανέμο που γύρω στον Παπαδό Κατσανάκη που κάνει παιχνίδι καριέρας. Έτσι και μια αντρία, θα σας πω και πώς πόντισε ο Κατσανάκης αμέσως. Είναι ασύλληπτο αυτή η διάδα Λούβαρης Κατσανάκης που κάνει σήμερα, Φιλιππίδης στον Παπαδόπουλο. Το μπλοκ από τον Περάτη, τον Παπαδόπουλος. Προστός έρθει ο Λούβαρης, προστός ο Κατσανάκης, 7 ο Νανούσης. Ο Τόρ Φανίδης για τους Χόρνατς, 11 και 12, Παπαδόπουλος, 18, Φιλιππίδης. Παραφορά από την baseline. Εντάξει το χώμα το φλότερ, ο Ορφανίδης, 56-55. Ματσανάκης. Hornets μίλησε τώρα το Grass και τα εμόβλη με καλή ο NJ από τον Πάτο τον Warriors 4 λεπτά. Παραφύρισε στον Περάτη. Έχουμε time out, επιστρέφουμε. Έχουμε επιστρέψει, 58-58 είναι το σκορ. Παπαδόπουλος. Κυβριντοσέος. Φιλιππίδης. Σουτάρι, ας το πιο κυβρικό το σκορ ακόμα είναι 58-58. Πέφτουν οι παίκτες στο παρκέ, μάχη σε κυμαχών. Κανένας δεν είναι νικητής, σε τέλη η χώρα θα τον τριώνει. Το σουτ είναι άστοχο και το rebound είναι αμυντικό. Φιλιππίδης θέλει να γυρίσει την μπάλα στο πόδι του Περάτη. Ο Ορφανίδης. Περίεργο σφίγμα. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε επαφή. Δεν ξέρω αν το δούμε. Αλλά ότι είναι υπάρχει επαφή, υπάρχει. Ορφανίδης φάουλ τώρα από τον Λούβαρη. Παπαδόπουλος, μπάλα στον Φιλιππίδη, θα θυμάσετε ότι το αφήσαν τα 6.75, το ριμπάουν από τον Ανούση.
58 το σκορ. Με τους Warriors να είναι εξόπαλοι στο τεράστιο και πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο που είχαν αριστούρει 25-11 την ομάδα των Hornets. Φιλιππίδης, Γεβριάννη. Κυβρικοσέος, Παπαδόπουλος. Τελειώνω τη φάση, ο Λουβάρ. Τελευταίο δίλεπτο του αγώνα, το σκόρ είναι πιο καλό. Το ενδεχόμενο της παράτασης, ανοιχτό. Είναι δύο πολλές. Για να δούμε. Κάτσα και πρώτη πολύ. Μπροστά. Μένα από εδώ τώρα είναι ο Warriors. Ελεύθερες έφερες τον Λουβάρη. Τους κάνει ένα από τα κλασικά του πολύ καλά επιθετικά παιχνίδια. Ριώνης. Όμορφα του τόσο χώρο να νούσει στη συνέχεια που το σταμάτησε στον αέρα. Να νούσεις. Λουβάρη. Θέλει να κυλήσει. Το κάνει. Δεν μετράει. Time out of trouble. 58-56 το σκορ. Διαφορά στους δύο και δύο βολές από τον Λούβαρη που σπάνια στοχεί από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Άβολο. Δεν το αποτέλεσμα σπάνια. Να βάλει τη δεύτερη να βγάλει ας προπρόσωπο. Μία στους δύο. Άρα αυστηρών πόντο. Στην ομάδα των Warriors 58. Τώρα 59. Ένα πιο 56 των Hornets. Φυσικά είναι ανοιχτό και στο χώρο της παράτασης. Θέλουν δύο επιθέσεις και μια μήνα για να περνούν στα Hornets. Δηλαδή δεν είναι απίθανο να συμβεί. Αλλά αυτή η αμυντική δημιουργία, πώς δεν το δέχομαι από, δεν μπορώ να βρω τη λέξη. Διάθεση, ας πούμε, το αντιχώριο σε αυτό το παιχνίδι είναι καταπληκτική. Βάζει το καλάθι από Παπαδόπουλος με έναν άποδο περίτεχνο, λέει, από διαφορά στο πόντο. Καστανάκης, Γαλάνης. Δεν βάζει το καλάθι, παλέτε. Κλατσβολή από τον Νανούση. Και τώρα πάλι στους προσπάθους. Άμα πει καλά εδώ, εδώ θα βρούμε ένα time out. Στα δύο τους ήταν το σκορ. Ο Γαλάνης θα το κάνουμε φάουλ και θα το στείλουμε στη γραμμή των βολών. Άμα βάλει μία θα έχουν μεγάλο, πολύ μεγάλο μαξιδάκι ασφαλείας οι Warriors. Θα βάλει και τις δύο. Ακόμα μεγαλύτερο.
όπως και να είναι, το σώνα ακόμα εφεύγει, επομένως υπάρχει χρόνος για το οτιδήποτε. Πρώτη βολή. Είναι άκρηση από τον Γαλάνη. Έχει φυσικά δικαίωμα για άλλη μία. Και μετά θεωρώ ότι μπορεί να δεν πάνε σε τρίποντο. Κανείς δεν είναι στη μέρα, το πιστεύω δεν κλείνει το θέμα. Τώρα πρέπει να πάνε σε τρίποντο. Time out. Διαφορά στους τρεις, οι 14 έχουν επιλέξει Hornets, για να δούμε. Φάουλ από τον Ανούση. Βλέπει ο Λούβαρης. Περάτης. Και νομίζω ότι μπορούσε να δοθεί μια πάσα εδώ για να κυλήσει λίγο περισσότερο ο χρόνος. Και αυτό βέβαια δεν είναι κακή επιλογή, γιατί ο Λούβαρης βάζει πολλές. Έχει πρώτη. Πάλι, όταν θα πάρουν μια πολύ δυνατή και τεράστια νίκη, κάνει άνω κάτω. Της βαθμολογίας, φάουλ από το Λούβαρη, αχρίαστο. Είναι πολλές. Διαφορά είναι στους 5. Το rebound το πήρε ο Γαλάνης, πάρα πολύ ωραία νίκη τεράστιων διαστάσεων για τους Warriors. 65-60 με τους Warriors να κρυφτούν δύο φορμαρισμένες ομάδες της Α2 και του πρώτου γκρουπ.